Και έφτασε η ώρα τώρα να μιλήσουμε για τον Μάκη Τσέλιο, ο οποίος κάνει τη μεγάλη κίνηση. Έφτασε η ώρα, το πλήρωμα του χρόνου, αποχωρεί από το χώρο της μόδας και βέβαια έρχεται να αντικαταστήσει τον Μάκη Τσέλιο η Ανιψιά του. Βέβαια δεν είναι τυχαία η επιλογή, γιατί η μητέρα της ήταν το δεξί χέρι του Μάκη Τσέλιου. Να σου πω και τον κύριο Τσέλιο, γιατί είναι εδώ πρέπει να βάλουμε τη λέξη κύριος μπροστά, με κεφαλαία γράμματα. Είναι ένας ευγενέστατος άνθρωπος. Θυμάμαι όταν τον συνάντησα πρώτη φορά έτρεμα, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο όνομα Μάκης Τσέλιος. Λοιπόν, έτρεμα στην κυριολεξία και μου μιλούσε πληθυντικό. Ξέρεις, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση να βλέπεις έναν άνθρωπο με τέτοια εμβέλεια, με τέτοια ιστορία, με να έχει μιλήσει με top stars και να σου μιλάει στο πληθυντικό, όχι σε μένα μόνο, σε όλο τον κόσμο, να σου μιλάει στο πληθυντικό με σεβασμό και με ταπεινότητα, αυτό σε κάνει να τον να το θυμάσαι, να θυμάσαι τις συναντήσεις που κάνεις μαζί του και να τον σέβεσαι πάρα πολύ. Και να τον εκτιμάς. Από τότε λοιπόν, μέχρι και πριν από ένα μεγάλο πολυχρονικό διάστημα που του συνάντησα τελευταία φορά, πρέπει να σου πω ότι ήταν ακριβώς ίδιος. Ένας χαμογελαστός άνθρωπος, ο οποίος δεν έδειχνε τις συναχώριες του, δεν έδειχνε, γιατί όλοι μας έχουμε κάτι. Έτσι. Και πέρασε πολλά ο Μάκης Τσέλιος. Βέβαια, να σου πω. Όλοι οι σχεδιαστές από κάποια στιγμή και μετά, τώρα μη θυμηθούμε Ασλάνη και. Να σου πω ότι ο Μάκης Τσέλιος ήταν μαζί με τον Μπό. Έτσι. Το ξέρεις αυτό. Όχι, δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Ο Μπό ήταν ένας δυνατός σχεδιαστής δεκαετία 80, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Δεν έμοιαζε πολύ στο Ρουβά ο Μπό. Λίγο το μαλλί, ίσως. Το μαλλί είναι ίσως, αλλά ήταν σε άλλη κατάσταση. Ο Μπό ήταν έμοιαζε πολύ με ξένο καλλιτέχνη. Πολύ ελαίη ομορφιά. Τζιμ Μόρισον, ας πούμε. Όχι Τζιμ Μόρισον. Τέλος πάντων, λοιπόν, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στη δεκαετία 80. Είχε πάει πάρα πολύ καλά. Στη δεκαετία 90 ήταν για αυτός πάρα πολύ ισχυρός. Γιατί η δεκαετία 90 ήταν, παιδιά, η top δεκαετία της μόδας στην Ελλάδα. Μα και τα μοντέλα τότε βγάλανε τα περισσότερα λεφτά. Έτσι, ήταν η top δεκαετία της Ελλάδας στη μόδα και ο Μάκης Τσέλιος έχει βάλει μια χρυσή υπογραφή. Δεν ήταν τότε και τα εσώρουχα του Τσέλιου με τα λάστιχα που δεν δηλαδή... Δεν θυμάμαι το, γιατί εγώ το θυμάμαι. Μόδα, εγώ ιδιαίτερα την περίοδο εκείνη δεν ασχολιόμουν. Ναι. Εγώ καθόλου, γιατί με διαφορετικό. Είχαν κάνει θράψη τότε τα εσώρουχα. Πρέπει να κάνει θράψη, έχει κάνει τόσα πράγματα ο Μάκης Τσέλιος. Απλά θέλω μέσα από την εκπομπή μας, μέσα από το GR Express, να τον τιμήσουμε κι εμείς, γιατί πραγματικά αξίζει πάρα πολύ και νομίζω ότι φεύγει και όμορφα. Ναι, να πούμε ότι παίρνει τη θέση του η ηθοποιός η Μουτάφη. Ναι, η Ανιψιά. Η οποία της αρέσει πάρα πολύ να ασχολείται, της αρέσει η μόδα. Ήταν λέει μικρή, ψάχνοντας αν θα πάει για ηθοποιός ή αν θα ασχολείται με τη μόδα. Την ηθοποιία δεν την αφήνει βέβαια, αλλά εντάξει, λόγω των ημερών είναι δύσκολα τα πράγματα. Οπότε καλά εντάξει, κάνει η κοπέλα και ένα μαγαζί με την επωνυμία Τσέλιος τώρα, ας πούμε, δεν είναι. Είναι μια μεγάλη εντάξει, πλήκη. Αγώνα θέλει, δεν το συζητάμε. Όλες οι δουλειές πλέον όλα θέλουν αγώνα. Ναι, όλα. Αλλά μπράβο του που δίνει τη σκυτάλη. Κουράστηκε μάλλον. Κοίταξε, δεν είναι ότι κουράστηκε. Εγώ το βλέπω ακόμα έτσι να κρατάει πάρα πολύ καλά. Εγώ νομίζω ότι πληγώθηκε πάρα πολύ από την απουσία κάποιων φίλων του, ιδιαίτερα του Ασλάνη. Και μάλιστα δήλωσε ότι εάν είχε μιλήσει θα είχαμε προλάβει. Ναι. Δεν μίλαγε. Θα τον είχαμε λέει προλάβει, αλλά δεν μίλαγε. Τον πλήγωσε πολύ. Από τότε που έφυγε ο Ασλάνης, εάν δεις, ο Μάκης Τσέλιος απέχει. Ναι. Απέχει πάρα πολύ. Γιατί κοίταξε, ήταν, ρε παιδί μου, τώρα ο Μάκης Τσέλιος. Με τα νέα παιδιά αυτά, τι να κάτσει να κάνει τώρα, τι να πει τώρα μαζί τους, ας πούμε. Τι να κάτσει να πει, δηλαδή τι να κάτσει να. Δηλαδή τι να κάνει τώρα μια επίδειξη μόδας τώρα ο Τσέλιος. Και να έχει απέναντί του, ας πούμε, τα παιδάκια. Δεν γίνεται τώρα. Άλλο να έχει ένα Ασλάνι, να έχει να πούμε, ένα Κωστέτσο, ο οποίος και ο Κωστέτσος ακόμα είναι στη δουλειά μέσα, αλλά δεν είναι τόσο ενεργός όσο ήταν. Έτσι. Και λογικό αυτό. Λοιπόν, άλλο τα ονόματα της δεκαετίας του 90 και άλλο τα ονόματα του σήμερα. Τα οποία είναι αξιόλογα. Δεν το συζητάω και τα λαντούχα τα παιδιά. Αλλά ρε παιδιά, ο Τσέλιος είναι ο Τσέλιος. Είναι ο κύριος Μάκης Τσέλιος. Έτσι. Αυτή τη στιγμή είναι ο σερ της μόδας. Είναι ο top από όλους τους, είναι ο Μάκης Τσέλιος. Εγώ αυτόν θεωρώ ότι είναι βέβαια. Ο top αυτή τη στιγμή. Είναι ο μπαμπάς της μόδας, θέλεις, ή ο παππούς της μόδας. Όχι, δεν το πιστεύω. Μπαμπάς. Ο μπαμπάς της μόδας είναι αυτή τη στιγμή. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος όσοι περιστρέφονται γύρω τη μόδα, κάποια στιγμή είδαν κομμάτια του Μάκη Τσέλιου και εμπνεύστηκαν. Και τουαλέτες κιόλας και σε καλυστία και τι είναι πρωτοκαινηφικά και δεν το συζητάμε. Εγώ να ευχηθούμε, θέλω μέσα από την εκπομπή, στο Μάκη Τσέλιο
να περνάει πάρα πολύ καλά, να πάει πολύ καλά η δουλειά του μαγαζιού από τους ανθρώπους, με τους ανθρώπους που αφήνει. Κοίτα, θεωρώ ότι θα τη βλέπει. Δηλαδή ναι, είναι μεράκι, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να το αφήσει τελείως. Θα συμβουλεύει, ναι. Θα κάνει πράγματα, αλλά είπε θα κάνει μία επίδειξη μόδας και εκεί θα παρουσιάσει την κυρία Μουτάφη και θα γίνει η αλλαγή σκυτάλης. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ και περιμένω από το Μάκη Τσέλιο μία πρόσκληση. Θα ήθελα πάρα πολύ εκείνη την βραδιά, πρώτα θα θέσουμε την υγειά μας, να είμαστε εκεί, να χειροκροτήσουμε από κάτω, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα είναι ιδιαίτερα φορτισμένο το κλίμα όταν θα παραδίδει τη σκυτάλη, αλλά το σίγουρο είναι ότι οι περισσότεροι που θα είναι εκεί θα δακρύσουν. Οι περισσότεροι που θα είναι εκεί θα δακρύσουν. Θα ήθελα πάρα πολύ πρώτα θα θέσουμε την υγειά μας. Είναι ένας μεγάλος κύκλος. Ναι, και ανοίγει ένας σημαντικό. Θα ήθελα πάρα πολύ πρώτα ο Θεός να έχουμε την υγειά μας, να είμαστε εκεί, εκείνο το βράδυ.